Επιστρέψαμε εδώ, ήχο FM 99,8 και η κουμπί μας ηχοχρώματα. Κάθε μέρα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε ομάδες εδώ στο στούντιο του ηχο. Και σήμερα Παρασκευή λοιπόν 26 έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Τσαχαλίδη, μέλος της ομάδας Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Ζωγράφου. Καλώς ορίσατε, και την κυρία Ιωάννα Ζουλιδάκη, μία από τις συνοδούς της ομάδας. Πώς είσαστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλό μεσημέρι και από εμένα, και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που είμαστε σήμερα εδώ και θα συμμετέσχουμε σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο είναι έτσι ισχυρός θεσμός στο χώρο, πανελλήνια νομίζω. Ναι. Και σήμερα θα είναι η παράστασή μας. Μάλιστα. Εθνικότητα λοιπόν, η εθνικότητά μου, το χρώμα του ανέμου, του Ματέι Βιζνιέκ, και θα θέλαμε λίγο να μας μιλήσεις για το τι θα παρακολουθήσουμε το βράδυ στην σκηνή, στην αίθουσα τη Μελίνα Μερκούρη. Mm-hmm. Θα παρακολουθήσουμε σήμερα λοιπόν μια παράσταση, κατά τη δική μου άποψη, ξεχωριστή. Θα είμαι λίγο υποκειμενικός εδώ, με επιτρέπετε. Είναι ένα κείμενο που μου αρέσει πάρα πολύ και από την πρώτη στιγμή που μας το πρότεινε ο σκηνοθέτης ενθουσιαστήκαμε όλοι νομίζω. Ουσιαστικά προσεγγίζει όλη τη σύγχρονη πραγματικότητα, τον σύγχρονο άνθρωπο από τις πλευρές και τις εκφάνσεις που αυτός έχει. Είναι ένα σπονδυλωτό κείμενο, είναι μια σπονδυλωτή παράσταση που αποτελείται από 11 μονόπρακτα, τα οποία έχουν ένα συνεκτικό όμως στοιχείο, το οποίο είναι τα πλυντήρια εγκεφάλων, με ό,τι αναφορά δημιουργήσει τον καθέναν μας αυτό. Προσεγγίζει λοιπόν τον σύγχρονο άνθρωπο μέσα από τον άνθρωπο σκουπιδοντενεκέ, ας πούμε, ο οποίος συλλέγει τα σκουπίδια και του αρέσει, και στα σκουπίδια ο καθένας μπορεί να σκεφτεί τι μπορεί να είναι στη σύγχρονη ζωή. Ο σύγχρονος άνθρωπος που τρέχει συνεχώς κυνηγώντας τη ζωή του χωρίς ουσιαστικά να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς κάνει, και φτάνει σε ένα σημείο καμπής που εκεί πια αναρωτιέται, αλλά ίσως είναι λίγο αργά τότε. Είναι η νεκρή φαντάρη που τους ξυπνάει ουσιαστικά, τους ανασταίνει ο στρατηγός τους για να γυρίσουν στην πατρίδα. Όλη η προσέγγιση είναι μέσα από μια ματιά πραγματικά σουρεαλιστική, όπου μπλέκεται το φανταστικό με το πραγματικό, το αληθινό με το μη αληθινό, και κάνει πραγματικά το θεατή να αναρωτιέται αν αυτό που βλέπει είναι αληθινό ή πραγματικό, αλλά αυτό που σίγουρα αντιλαμβάνει το θεατής είναι ότι τον αφορά. Μάλιστα. Και τον αφορά άμεσα και αγγίζει στοιχεία δικά του. Και πόσο μάλλον όταν είμαστε σε μια εποχή της παραπληροφόρησης, όπως είπαμε, των πλυντηρίων εγκεφάλου, και όλες αυτές τις πληροφορίες που δεν ξέρουμε ούτε τι να την κάνουμε, ούτε να τη διαχειριστούμε πολλές φορές, και σίγουρα είναι ένα έργο που θα μας δώσει πολλά και θα μας κάνει να αναρωτηθούμε για πολλά πράγματα. Εγώ τώρα θα ήθελα να μας ενημερώσετε για ποιο λόγο επιλέξετε να ανεβάσετε αυτό το συγκεκριμένο έργο. Η άποψή μας γενικώς στη συγκεκριμένη ομάδα είναι ότι αφενός κάνουμε ερασιτεχνικό θέατρο και το κάνουμε όλοι, με όλη την καλή μας διάθεση, γιατί θέλουμε να εμπλακούμε στη διαδικασία του θεάτρου, θέλουμε να εκτεθούμε στη σκηνή, αλλά σίγουρα θέλουμε να περάσουμε και ένα μήνυμα. Αυτό το έργο στη σύγχρονη πραγματικότητα που βιώνουμε, με τα τελευταία αρκετά πλέον χρόνια να είναι ακόμη πιο έντονα τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία γενικότερα, ένα τέτοιο κείμενο μπορεί πραγματικά να βάλει τον θεατή να προβληματιστεί, να σκεφτεί, να ταυτιστεί, να αποταυτιστεί, κάποιες φορές σε κάποια στοιχεία του έργου, ίσως και να λυτρωθεί μέσα από αυτό που βλέπει. Νομίζω ότι είναι ένα κείμενο που αγγίζει τη σημερινή πραγματικότητα και έχει να καταθέσει μία άποψη, μία προσέγγιση στη θεατρική σκηνή και στη θεατρική πραγματικότητα. Μάλιστα. Ο ακροατής τώρα, μπορείτε να μας πείτε κάποια από τα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει μέσα από αυτή την παράσταση? Πόσο μάλλον όταν δούμε και τους νεκρούς στρατιώτες, μιας και έχουμε και την στις 28 Οκτώβρη έχουμε την επέτειό μας, σίγουρα θα είναι κάτι συγκινητικό όλο mm-hmm. αυτό. Σίγουρα. Ναι. Αλλά όχι μόνο συγκινητικό, τα συναισθήματα που θα νιώσει ο θεατής, και τα λέω όλα αυτά έχοντας και στο μυαλό μου το feedback που πήραμε από τους ανθρώπους που είδαν την παράσταση το καλοκαίρι στο Δήμο Ζωγράφου. Τα συναισθήματα λοιπόν μπορεί να είναι αντιφατικά. Εκεί που θα νιώσω τη συγκίνηση, ξαφνικά μπορεί να νιώσω ένα ρίγος, ίσως να νιώσω και μια κρυφή χαρά που ταυτίζομαι με τον ήρωα, ο οποίος βιώνει μια χαρά όμως η οποία
δεν είναι πραγματική χαρά. Είναι μια επίπλαστη χαρά, λόγω των ΜΜΕ, όπως είπατε, ναι. Λόγω όλου αυτού που βιώνει στην καθημερινότητά του. Σίγουρα υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει και το στοιχείο της αμηχανίας. Είναι κάτι και ως επισκηνής, όσοι συμμετέχουμε στην παράσταση, το εισπράττουμε από το κοινό. Είναι ένας πλούτος συναισθημάτων και οι εναλλαγές είναι πάρα πολύ γρήγορες. Θα γελάσει επίσης ο θεατής, γιατί η παράσταση διέπεται από ένα μαύρο λεπτό χιούμορ. Μάλιστα. Εκεί που γελάει όμως ξαφνικά θα παγώσει, γιατί ανατρέπεται σε δευτερόλεπτα αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Έτσι είναι και η ζωή, νομίζω. Εναλλαγή συναισθημάτων δηλαδή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι, νομίζω, χαρακτηριστικό στοιχείο της παράστασης. Ήταν εύκολο ή δύσκολο για εσάς να ολοκληρώσετε αυτό το έργο? Δηλαδή μέσα από τους διαλόγους, μέσα από τους μονολόγους, αν έχει... Έχει μονολόγους, βεβαίως έχει. Κοιτάξτε, ήταν μια διαδικασία η οποία δεν θα το κρύψω, ήταν επίπονη, αλλά ξέρετε, στο θέατρο το επίπονο είναι και ταυτόχρονα, να το πω εντός εισαγωγικών, ειδονικό. Έχει ένα πέδεμα το θέατρο που όταν κανείς το κάνει και ερασιτεχνικά με την καλή του διάθεση να εμπλακεί σε αυτό. Αυτό το πέδεμα λοιπόν μας δίνει μια ευχαρίστηση του ότι προσπαθούμε, δουλεύουμε κάτω από τη σκηνοθετική μπαγκέτα του Νίκου του Γκεσούλη, που είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο οποίος έτσι θα έλεγα αριστοτεχνικά οδήγησε την ομάδα και σε επίπεδο σχέσεων και σε επίπεδο σκηνοθεσίας. Εγώ λίγο θα ήθελα να μου πείτε σχετικά με τη διαδικασία να εμπλακείτε στο θέατρο. Mm-hmm. Γιατί όπως είπαμε, όταν είμαστε ερασιτέχνες, όταν είσαστε μάλλον ερασιτέχνες ηθοποιοί, μπαίνετε σε μια διαδικασία επειδή είναι επιλογή σας, και όταν είναι επιλογή Ακριβώς. σας γίνεται και με περισσότερη όρεξη, mm-hmm. να το πούμε. Να μας μιλήσετε λίγο για την ασχολία σας με το θέατρο και για το πώς έχει δέσει όλη αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Νομίζω ότι από όποιο κίνητρο και αν ξεκινήσει κανείς να ασχοληθεί με το θέατρο, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, εγώ, αυτό μπορώ να μοιραστώ. Η σχέση με το θέατρο ξεκινάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20, με ενεργή εμπλοκή. Νομίζω ότι είναι η ανάγκη του να συμμετέχω σε κάτι κοινό, σε μια ομάδα που έχει να πει κάτι προς τα έξω. Μέσα από τη θεατρική διαδικασία, βέβαια, η οποία έχει τις απαιτήσεις της, η οποία έχει τους κανόνες που πρέπει κανείς να ακολουθεί, απαιτεί συνέπεια. Το ότι είναι ερασιτεχνικό δεν σημαίνει ότι κανείς κάνει ό,τι θέλει ή όποτε θέλει. Απαιτεί τρομερή συνέπεια, απαιτεί τρομερή πειθαρχία και βεβαίως πίστη σε αυτό που γίνεται γενικότερα. Μάλιστα. Η ομάδα η συγκεκριμένη νομίζω ότι έχει δεθεί πάρα πολύ καλά. Οι σχέσεις θεωρώ ότι είναι πολύ συμπληρωματικές, αν θέλετε, υποστηρικτικές του ενός με τον άλλον. Έχουμε ένα μεγάλο ηλικιακό φάσμα. Έχουμε από ανθρώπους που είναι πάνω από 60, έχουμε ανθρώπους που είναι 40-45, 30-35 και μέχρι φοιτητές που είναι στην ηλικία των 20-21 ετών. Και όλη αυτή η γκάμα των ηλικιών δένει με έναν μαγικό τρόπο μέσα στην ομάδα και οι μεν στηρίζουν τους δε. Υπάρχει βέβαια και ο ενθουσιασμός, αυτή η εναλλαγή των ηλικιών που σίγουρα ο μεγαλύτερος έχει να δώσει κάτι στους μικρότερους. Ακριβώς. Αλλά και χρειάζεται και ο μεγαλύτερος τον ενθουσιασμό. Ακριβώς όπως το λέτε. Μάλιστα. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε για το 8ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Πώς αισθάνεστε που σαν ομάδα ταξιδέψετε από εκεί που ήσασταν, ήρθατε εδώ στο νοτιότερο πόλη της Ευρώπης να πάρετε μέρος σε αυτή τη γιορτή που λέγεται θέατρο, να συναστραφείτε και να γνωρίσετε νέους ανθρώπους. Ένας από αυτούς και μία από αυτές είναι η κυρία Ιωάννα Ζουλιδάκη και... Θέλω λίγο να μοιραστείτε την εμπειρία σας από όλο αυτό που έχετε ζήσει μέχρι στιγμής. Να σας πω έτσι, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Το περιμέναμε πραγματικά με μεγάλη αγωνία και με μεγάλο ενθουσιασμό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν και τόσο εύκολο για μας, γιατί είμαστε μια πολυπληθής ομάδα. Φανταστείτε ότι επί σκηνής είμαστε 36 άτομα. Συν τους υπόλοιπους είμαστε κοντά 40 δηλαδή αποστολή, οπότε πρέπει να γίνουν διευθετήσεις και να έχουμε και στήριξη από τον Δήμο Ζωγράφου, πέρα από τη στήριξη του φεστιβάλ, στο κομμάτι που αναλογούσε. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα
Πραγματικά και ειλικρινά να ευχαριστήσω τόσο τη Δήμαρχο Ζωγράφη, την κυρία Τίνα Καφατσάκη, όσο και την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού, την κυρία Στρακαντούνα, που πραγματικά στήριξαν αυτή την προσπάθεια και υλικά και ηθικά και συναισθηματικά, αν θέλετε, γιατί η παρουσία τους ήταν έντονη και στις παραστάσεις. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ, η ψυχολογία όλων ήταν ότι πάμε να συναντήσουμε, όπως το είπατε, άλλους ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς, τις ίδιες επιθυμίες, τα ίδια θέλω. Το Φεστιβάλ της Ιεράπετρας είναι ένα γνωστό φεστιβάλ στο χώρο του Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πανελληνίως, οπότε είχαμε και ένα κίνητρο παραπάνω. Ξέραμε ότι η ποιότητα των παραστάσεων γενικά είναι υψηλή, γιατί και ο ανταγωνισμός εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι μεγάλος, γιατί οι αιτήσεις νομίζω είναι, κύριε Ζουρδάκη, αρκετές, πολλές. Ναι, κάθε χρόνο. Οπότε χαρήκαμε που επιλεγήκαμε λοιπόν και σε σχέση με άλλες ομάδες. Και πιστεύουμε αυτόν τον ενθουσιασμό και αυτό το μεράκι που μας διακατέχει να το δουν και οι θεατές απόψε στη σκηνή. Ένα ατού που έχουμε, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι το ότι είμαστε σίγουροι πραγματικά για το κοινό του φεστιβάλ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λέω σε όλες τις ομάδες που έρχονται εδώ και τις φιλοξενούμε είναι το ότι έχουμε ένα κοινό που αγαπάει το θέατρο, έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει την καλή παράσταση, την ποιοτική παράσταση, mm-hmm. αυτή την παράσταση που έγινε με πολύ σκληρή δουλειά για να εμφανιστεί άρτια πάνω σε μια σκηνή, και η χαρά του χειροκροτήματος. Αυτό νομίζω ακριβώς θα είναι η ανταμοιβή σας, και είμαστε ένας κόσμος που δεν κρατάει τα συναισθήματά του, και όταν αγαπάει και αρέσει, του αρέσει κάτι, το εκδηλώνει. Και αυτό το εκδηλώνει σε εσάς μέσα από το χειροκρότημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί το εκπαιδευμένο κοινό που και στο πλαίσιο του φεστιβάλ, και το φεστιβάλ μάλλον έχει συμβάλει σε αυτό προφανώς πάρα πολύ, το να παίζει κανείς μπροστά σε εκπαιδευμένο κοινό, κοινό το οποίο έχει ευαισθητοποιηθεί, αφενός μεν σου δημιουργεί ένα έτσι λίγο παραπάνω άγχος λόγω του απαιτητικού του πράγματος, απ' την άλλη όμως έχεις βαθιά μέσα σου τη σιγουριά ότι απευθύνεσαι σε ανθρώπους που θα καταλάβουν. Ναι. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση να αντιληφθείς κάποια στιγμή από το χειροκρότημα, από τις ανάσες ακόμα του κόσμου, ότι πέρασε αυτό που θες να πεις. Πέρασε το μήνυμα. Εκεί λοιπόν είναι η μεγαλύτερη, θεωρώ, ικανοποίηση για τους ανθρώπους που είναι επάνω στη σκηνή εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Να κλείσουμε όμως με το να μας αναφέρετε σχετικά με τους συντελεστές. Βεβαίως. Και τους ηθοποιούς, να κάνουμε και μία αναφορά σε αυτό, για να δούμε και ποιοι θα παίξουν στο βράδυ. Πολύ ωραία. Όπως σας είπα, είμαστε πολυπληθής ομάδα. Θα ξεκινήσω βεβαίως, ήδη αναφέρθηκα στον Νίκο τον Γκεσούλη, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης και ο συντονιστής της ομάδας. Η μετάφραση είναι της Έρσης της Βασιλικιώτη. Γνωστή και βεβαίως, ακριβώς, που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και σε αυτό το κείμενο. Η κινησιολογία είναι της Ναταλίας της Στυλιανού. Τη μουσική έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική ο Γιάννης Οψημάδας. Σκηνικά κοστούμια η Ματίνα Γεωργά και βοηθός σκηνοθέτη η Μαρία Ιγαλέα. Θέλετε να διαβάσω το όνομα των ηθοποιών? Είμαστε λοιπόν αλφαβητικά: ο Βαΐτσης ο Δημήτρης, Βασιλείου Μαριάννα, Βλασοπούλου Μαρία, Βλάχου Ανίτα, ο Βόσος ο Χάρης, Γαλέα η Μαρία, Δερέμπε η Στυλιανός, Ευαγγελοπούλου Σταυρούλα, Ιωχανά Μαρία, Ιωχανάν Ιωχανάν, Κακαράντζα Θεοδώρα, Καστρίτης Ευστάθιος, Κεφαλά Πηγή, Κύριλος Ιωάννης, Μανούσου Μαριαλένα, Μητά Κωνσταντίνα, Μητροπούλου Αγγελική, Μιχαλακοπούλου Λουίζα, Μιχαλοπούλου Δωροθέα, Μπαλή Αγνή, Νούλα Χρυσοβαλάντο, Παπαδοπούλου Μαρία, Παπανικολάου Κωνσταντίνος, Παπασπυροπούλου Σοφία, Παπαχατζής Βασίλης, Ροδόπουλος Ηλίας, Ρουμελιώτης Παναγιώτης, Σάβα Γεωργία, Στάλιου Μαρία, Τολίδου Ελεονόρα, Τσαχαλίδης Αντώνης, Τσιτσέ Ειρήνη, Φερεντίνου Σταυρούλα, Φραγκούλη Αποστολία, Φρέντζος Βασίλης, η Γιασεμή Φώτινα. Είναι οι άνθρωποι της ομάδας που συμμετέχουν στην παράσταση. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνουμε, θα δούμε πάρα πολλά άτομα πάνω σε μια σκηνή. Η αλήθεια είναι και αυτή. Όσο περισσότερα άτομα, τόσο και πιο πλούσια η παράσταση. Ακριβώς. Όταν βέβαια και αυτή απαρτίζεται και από το κατάλληλο, όπως καταλαβαίνουμε, ενδυματολογικό, τα ενδύματα που πρέπει, τη μουσική, βέβαια τη σκηνοθεσία, το πώς θα κινούνται πάνω σε σκηνή και όλα αυτά. Στο σημείο αυτό, μόνο να προσθέσω ότι πραγματικά το να συντονιστούν τόσα άτομα επί σκηνή, με το ηλικιακό φάσμα που σας περιέγραψα πριν,
με τις διαφορετικές ηλικίες, άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου εμπειρία, είναι η πρώτη τους φορά που παίζουν, άλλοι που έχουν λίγο περισσότερη ή λίγο λιγότερη. Ήταν πραγματικά μια πρόκληση για αυτή την παράσταση και θεωρούμε ότι καταφέραμε να το πετύχουμε. Μάλιστα. Και είναι σημαντικό. Τώρα θα πάμε στην κυρία Ζουριδάκη Ιωάννα, μία από τους συνοδούς της ομάδας, και θα θέλαμε λίγο να μας πείτε και εσάς τη δική σας εμπειρία, πώς είναι να συναστρέφετε με ανθρώπους από διαφορετικές ομάδες, από ανθρώπους που πρέπει να τους δείξουμε τη φιλοξενία που έχουμε εδώ στην Ιεράπετρα και να γίνουν και αυτοί όσο περισσότερο μέλος αυτής της γιορτής. Καλό μεσημέρι και από μένα. Δηλώνω ενθουσιασμένη για τη γιορτή, τη φετινή ξανά του φεστιβάλ μας, του 8ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ιεράπετρας. Νιώθω κάθε τέτοια εποχή ότι δημιουργείται μια δημιουργική ανησυχία στην πόλη. Αναβρασμός. Ένας πολύ ωραίος αναβρασμός. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από όλη την Ελλάδα διασπείρουν μια φρέσκια ενέργεια στην πόλη μας. Πραγματικά είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι, πέρα από το θεατρικό κομμάτι, όπως είπαμε με τον κύριο Τσαχαλίδη. Υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι. Γνωριζόμαστε με ανθρώπους άλλους από άλλα μέρη της χώρας μας. Νιώθουμε τον παλμό της υπόλοιπης Ελλάδας. Ανταλλάσσουμε απόψεις, γνώμες, δημιουργούνται φιλίες οι οποίες μπορεί να μην χαλάσουν ποτέ. Είναι δηλαδή μία γιορτή με τα όλα της. Μπράβο σας. Να κάνουμε τέλος και να κλείσουμε την όμορφη συζήτησή μας σχετικά με το να κάνετε ένα κάλεσμα για όλους αυτούς που θέλουν να παρουσιαστούν και να παρακολουθήσουν την παράσταση. 9 και 4 είπαμε, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Εθνικότητά μου, το χρώμα του ανέμου. Εμείς με πολύ χαρά σαν ομάδα θα θέλαμε να μοιραστούμε αυτό το εξαιρετικό κείμενο του Ματέι Βιζνιέκ, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι γαλλορουμάνος συγγραφέας, πολυπεγμένος στη Γαλλία και γενικότερα στον κόσμο και πλέον και στην Ελλάδα. Θα είναι μεγάλη μας χαρά λοιπόν να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα με όλη τη ζωντάνια την οποία θεωρούμε ότι κουβαλάμε σε αυτή την παράσταση, και πραγματικά θέλουμε και όχι μόνο αυτό, να ακούσουμε και μετά τον κόσμο να έρθει να μας μιλήσει, να μοιραστεί τα συναισθήματά του μαζί μας. Με πολύ χαρά σας περιμένουμε σήμερα. Μάλιστα. Ένα πολύ δυνατό έργο με μια ομάδα πολυπληθή, γεμάτη ενέργεια. Νομίζω ότι θα μας ικανοποιήσει το βράδυ να είναι γεμάτο το θέατρό μας. Μάλιστα. Γι' αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση. Και να το διασκεδάσετε, να το ευχαριστηθείτε όσο μπορείτε και με το καλό να ξανάρθετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με χαρά θα ξανάρθουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Εμείς λοιπόν πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον ηχό FM και την εκπομπή μας Ηχοχρώματα.